αυτήν την απάντηση το δελτίο ειδήσεων του σταθμού σας, το οποίο ασχολείται εδώ και 3 μήνες με το να παραπληροφορεί και να διακομωδεί δια απληροφόρητων, ανιστόρητων παρουσιαστών που δεν δικαιούνται ούτε να τους κατονομάσουμε. Ελπίζω το δελτίο ειδήσεων του σταθμού σας λοιπόν, αυτή την απάντηση που ήταν πληρέστατη, να την καταχωρήσει. Και θα δούμε τότε εάν υπερτερεί η υποχρέωση πληροφόρησης ή οι υπηρεσίες προς εκείνους οι οποίοι πληρώνουν. Πιο αριστερά πεθαίνεις. Ναι. Δηλαδή νομίζω πιο αριστερά δεν έχει. Και όχι μόνο το δελτίο. Κυρία Κωνσταντοπούλου, και όλες οι εκπομπές του Sky το έπαιξαν. Είναι απολαστικό. Δεν θα θέλατε να την έχετε αρχισυντάκτη κανένας από εσάς. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ. Θα ξέραμε όλες τις ερωτήσεις από πριν, όλες τις απαντήσεις από πριν. Οπότε τελειώνει το θέμα. Θα είχε μια μέθοδο. Επειδή αυτό το επιχείρημα χρησιμοποιείται πολύ για το ότι να προβληθεί η απάντηση ότι δεν έχουμε ασκήσει ποτέ λογοκρισία, αλλά πολλό δε μάλλον θέλω να το πω ευθέως κι εγώ, ότι χαιρόμαστε να γίνονται τέτοιες δηλώσεις. Δηλαδή θα θέλαμε και κάτι παραπάνω. Να υπενθυμίσω δε συγγνώμη ότι η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη της κυρίας Κωνσταντοπούλου δόθηκε σε αυτό εδώ το στούντιο στον Τάκη Χατζή. Ως πρόεδρος της Βουλής. Ο οποίος της έδωσε μία ώρα να πει, τη ρώτησε και να απαντήσει σε ό,τι θέλει και όπως θέλει. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να υπάρχουν στην κοινωνία συμπολίτες μας οι οποίοι να πιστεύουν στην σημερινή εποχή που τα πάντα μεταδίδονται προτού ακόμη διατυπωθούν, ότι θα τολμούσε ένα μέσο ενημέρωσης να μην προβάλλει μία θέση. Δεν χωράει μες στο μυαλό μου. Στο δικό της χωράει όμως, γιατί θα το έκανε πιθανότατα. Εκείνη η διαφορά μας. Υπερπροβεβλημένη είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτά αυτό είναι άλλο θέμα. Όχι, συγγνώμη, εγώ είμαι με τη Λιάνα Κανέλη, η οποία προχθές στο Μέγκα που ήταν, εγώ αυτό πιστεύω. Είπε ότι μίλησε ως δημοσιογράφος και λέει: έχουμε σφάλει γιατί αφήσαμε τους πολιτικούς να μας πιάσουν τον ποπό. Μάλιστα, να το πω σχηματικά. Επίσης, πάρα πολλοί βουλευτές έχουν ήδη αντιδράσει για το πώς χρησιμοποιείται το κανάλι της Βουλής. Πάμε και στην ουσία. Έτσι, η ουσία είναι ότι τόλμησε με αυτήν την πολύ ψύχρεμη και λογική ερώτηση ο Γιάννης Καντέλης να αμφισβητήσει όλη αυτή την κωμωδία που κάνει η κυρία πρόεδρος της Βουλής, εκμεταλλευόμενη τον θεσμό στον οποίον την εψήφισαν. Γιατί το λες κομμωδία. Αναφέρεστε στην Επιτροπή του Χρέους. Στην Επιτροπή του Χρέους, ναι. Η οποία έβγαλε όλο το χρέος παράνομο. Είναι μια προσωπική επιτροπή με κονδύλια τα οποία δεν τα έχουμε μάθει καν το πόσο αυτοί οι άνθρωποι φιλοξενούνται και πόσο κοστίζει όλο αυτό. Ποια διάβγεια, αφού την έχουν καταργήσει. Α, την έχουν καταργήσει, συγγνώμη, το ξέχασα. Με μια γελιότητα στην οποία ήδη υποπίπτουν, δηλαδή ο κύριος Τουσάν που έχει έρθει με την αλογουρά, αλλά αυτό δεν με ενδιαφέρει καθόλου, περπατάει ξυπόλυτος μέσα πάνω, στο ελληνικό κοινοβούλιο, στο οπουδήποτε. Στο οπουδήποτε. Δεν είναι προφανώς, πόσο μάλλον στο ελληνικό κοινοβούλιο, αλλά οπουδήποτε. Δηλαδή, μόνοι τους αυτοί οι καλεσμένοι, και μετά τι έχουν κάνει αυτή η ζωή τους. Δηλαδή, αυτή η Επιτροπή περιφερόμενη τι έχει διερευνήσει στον κόσμο στον οποίο ανήκουμε εμείς, δηλαδή στον ευρωπαϊκό. Έχει πάει σε κάποιες χώρες οι οποίες έχουν ειδικά προβλήματα, έχουν άλλες δομές, τις οποίες σέβομαι τα προβλήματα των ανθρώπων που ζουν εκεί και διαβιούν κάτω από κακές συνθήκες, αλλά δεν έχουμε σχέση εμείς με αυτά. Κύριε Ζαχαρέ, να σχολείτε. Είναι άλλο πράγμα. Ναι, εκείνο άλλο πράγμα εμείς. Στην κατεύθυνση και τη συμφωνία, τι περιμένουμε τώρα την Δευτέρα.